Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά να μελετούμε το 19ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Το 19ο κεφάλαιο μιλά για ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό για όλους μας θέμα που έχει γενικό τίτλο «Το πώς πρέπει κανείς να πολεμά κατά των σαρκικών παθών». Και ο Άγιος Νικόδημος με πολύ λεπτομέρεια και με πάρα πολύ διάκριση καταγράφει τον πόλεμο αυτόν και τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος πρέπει να πολεμεί σε αυτήν την πνευματική μάχη. Μας είπε και είδαμε το πρώτο μέρος που λέγει ο Άγιος Νικόδημος ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι και τρεις πόλεμοι. Ένας πόλεμος πριν από τον πειρασμό, ένας πόλεμος των καιρών του πειρασμού και ένας πόλεμος αφού περάσει ο πειρασμός. Είδαμε την πρώτη περίπτωση πώς πολεμεί και πώς πολεμάται ο άνθρωπος πριν από τον πειρασμό. Αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός χρόνος στην πνευματική ζωή, γιατί μιλάνε οι πατέρες για την πρόληψη αυτού του πολέμου και ιδιαίτερα για την προσοχή πάρα πολύ από τα αίτια. Και ερμηνεύουν και μας συμβουλεύουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα αίτια που προκαλούν τους πειρασμούς και τις πτώσεις. Και μας λένε οι πατέρες ότι ο άνθρωπος ο οποίος πολεμείται από αυτού του είδους τους πειρασμούς πρέπει να είναι πάρα πολύ κάθετος όσον αφορά τα αίτια. Διότι όταν υπάρχουν τα αίτια, δυστυχώς, ο άνθρωπος εάν δεν έχει έστω και κατ' ολίγον απελευθερωθεί από αυτήν την επίδραση των παθών, σίγουρα θα κλονιστεί και θα πέσει. Λοιπόν, γι' αυτό να προσέχουμε να μην δεχόμαστε καμία συγκατάβαση, καμία συζήτηση με τα αίτια και πάνω απ' όλα να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Να μην λέμε ότι εγώ δεν κινδυνεύω, εγώ τώρα ας πούμε είμαι εντάξει, δεν αισθάνομαι τίποτε, έχω ξεφύγει από αυτά, από αυτούς τους κινδύνους, είμαι μεγάλος, τα έχω ξεπεράσει αυτά τα πράγματα, τα έχω τακτοποιήσει μέσα μου. Αυτός που λέει παιδιά αυτά τα λόγια πάσχει από μεγάλον εγωισμό και μεγάλη νύηση, νομίζει ότι κάποιος είναι. Εδώ μεγάλοι πατέρες και γίγαντες της αρετής και φοβούνταν τα αίτια και πρόσεχαν από τα αίτια και έτσι τους επρόσεχε και ο Θεός. Γιατί είναι ταπείνωσης ο άνθρωπος να προσέχει από τα αίτια. Ο υπερήφανος άνθρωπος κάνει το παλικάρι, κάνει το γενναίο, αλλά τελικά την παθαίνει και είναι και μια τέχνη, όπως οι πατέρες την περιγράφουν, μια τέχνη του πειρασμού να αποσύρει για πολύ διάστημα τους πολέμους αυτούς και ο άνθρωπος να ξεθαρεύει και να νομίζει ότι πλέον τα έχει ξεπεράσει και τα έχει τακτοποιήσει και μέχρι να πέσει στην αμέλεια και στην αδιαφορία ο άνθρωπος και στη συνεχεία ξεσπά πάνω του ο πειρασμός και παρόντων των αιτίων ο άνθρωπος καταστρέφεται. Και είπε στην πρώτη ενότητα αυτήν ο Άγιος Νικόδημος για πέντε πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει κανείς πριν από τον πόλεμο. Πρώτον λέγει να προσέχεις από τις συναναστροφές των ανθρώπων που σε σκανδαλίζουν,
να προσέχεις από αυτά τα πρόσωπα τα οποία σου προκαλούν σκάνδαλο, σου προκαλούν πρόβλημα. Να αποφεύγεις την αργία και την οκνηρία και να είσαι άγρυπνος και νυφάλιος και να έχεις νυφαλιότητα στους λογισμούς σου και να μην συγκατατίθεσαι στους λογισμούς και να είσαι εργατικός, να έχεις φιλοπονία δηλαδή, να είσαι φιλόπονος και να κάνεις πράγματα τα οποία βοηθούν τον πνευματικό σου αγώνα. Το τρίτο είναι να έχεις μια πνευματική σύνδεση με έναν πνευματικό πατέρα, στον οποίο θα αναφέρεις την πορεία σου και τους πολέμους σου και τις πτώσεις σου και όλα όσα αφορούν τον πνευματικό σου αγώνα, και με την υπακοή σε αυτών των πνευματικών ιατρών μπορείς να προσέξεις και να προλάβεις διάφορους πολέμους. Τέταρτο πράγμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος, και το είχαμε σχολιάσει ιδιαίτερα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν και δεν φαίνεται στα μάτια τα δικά σας ότι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόσεξε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μην κατακρίνεις ποτέ κανέναν άνθρωπο. Η κατάκριση γεννά σαρκικών πόλεμων. Όποιος κατακρίνει τον άλλο θα πέσει στις σαρκικούς πολέμους και στις σαρκικές πτώσεις. Και μην κρίνεις αλαζονικά τον πλησίο σου. Γιατί αυτός που είναι αλαζόνας και κρίνει αλαζονικά τον άλλο και κατακρίνει τον αδελφόν του, αυτό σημαίνει ότι πάσχει από εγωισμό. Και αφού έχει εγωισμό και κρίνει τους άλλους, τότε τον εγκαταλείπει χάρης και συντρίβεται για να ταπεινωθεί. Και πέμπτον, που αυτό δεν νομίζω να έχει κανένα εδώ μέσα που κινδυνεύει από τον το πέμπτο, πρόσεχε, λέει, αν απέκτησες κανένα χάρισμα. Έχει κανένα που έχει κανένα χάρισμα? Έχει κάποιους που βλέπουν όνειρα στον ύπνο τους και νομίζουν ότι είναι χαρίσματα. Λοιπόν, αν έχεις τέτοιο χάρισμα, λέει, να προσέχεις να τα αποδίδεις όλα στον Θεό. Τι να αποδώσουμε στον Θεό, τα χάλια μας, τα μαύρα? Δεν έχουμε τίποτα, από αυτό δεν κινδυνεύουμε. Θυμάμαι μια φορά ένα φίλο μου μοναχών, ο οποίος απεφάσισε να πάει στην έρημο. Είμαστε μαζί στο κοινόβιο, στο Μονίκου του Λουμουσίου. Είμαστε στο ίδιο διακόνημα, οπότε απεφάσισε να πάει να γίνει ερημίτης. Του έλεγα, βρε παιδί μου, είσαι νέος, είσαι άπειρος ακόμα. Είχε καμιά 7-8 χρόνια στο μοναστήρι, αλλά νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, ήμουν και εγώ νεαρός. Εκείνος ήθελε να πάει, τέλος πάντων επήγε. Το βρήκα μετά από κανένα 1,5 χρόνο, μια φορά στις καρίες του, λέει, τι γίνεται, πώς περνάς στην έρημο? Λέω, μια χαρά, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κίνδυνο να πλανηθείς που είσαι μόνος σου μες στην έρημο? Λέει, κοίταξε πάτερ μου, πλανούνται εκείνοι που πάνε για να κάνουν άσκηση. Εγώ πήγα για να καλοπεράσω στην έρημο, δεν πήγα για να κάνω άσκηση. Βέβαια, με αυτόν τον λογισμό που φαίνεται για μας αστείος, προφύλαξε τον εαυτό του και μέχρι σήμερα είναι εκεί, δόξα τω Θεώ, και πάει πολύ καλά. Δηλαδή εκμηδένισε τον λογισμό ότι εγώ πάω στην έρημο για να κάνω ησυχία και να προχωρήσω πνευματικά. Είπαν ότι εγώ πάω στην έρημο γιατί δεν μπορώ στο κοινόβιο, είμαι οκνηρός, είμαι θεληματάρης, είμαι φύλαυτος και θέλω να πάω μόνος μου για να κάνω το θέλημά μου και να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μέσα στα όρια των δυνάμεών μου. Και εγώ, λέει, πήγα εκεί για να κάνω κατασκήνωση, δεν πήγα για να κάνω άσκηση. Οπότε δεν κινδυνεύω να πλανεθώ. Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν κινδυνεύουμε από την πέμπτη περίπτωση, αφού δεν έχουμε χαρίσματα, αλλά αντί τον έχουμε πάρα πολλές πτώσεις και αμαρτίες. Στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Νικόδημος για τη δεύτερη περίπτωση. Αυτά, λέγει, που είπαμε έναν οτέρο, πρέπει να φυλάξεις πριν των πειρασμών των σαρκικών παθών. Είναι η πρόληψη του σαρκικού πάθους. Στον καιρό όμως του πειρασμού, όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, πρέπει να σκεφτείς από πού προέρχεται αυτός ο πόλεμος. Από εσωτερική αιτία ή από εξωτερική. Πρέπει να κάτσεις να κάνεις μια έρευνα του εαυτού σου για να δεις από πού προέρχεται αυτός ο πόλεμος. Και λέγει δύο αιτίες, δύο πηγές πολέμων. Εσωτερικές και εξωτερικές. Ποια είναι η εξωτερική αιτία των σαρκικών παθών?
Εξωτερική αιτία λέγει των παθών, πολλές είναι οι αιτίες, μερικές αναφέρει εδώ ο Άγιος, είναι η περιέργεια των οφθαλμών. Πού να ζούσε σήμερα να βλέπε τι δυνατότητες έχουμε σήμερα. Τι μπορούσαν να δουν οι άνθρωποι το 1750 που ζούσε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Τι θα μπορούσαν να δουν. Αφιβάλλω, δεν ξέρω βέβαια. Αλλά ξέρω το ότι θα μπορούσα να δω εγώ όταν ήμουν 15 χρόνων και τι βλέπει σήμερα ένα παιδάκι το 15 χρόνων και τι μπορεί να δει. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Πάρα πολύ προσοχή, διότι δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που είναι γεμάτη εικόνες. Γεμάτη εικόνες. Και όλοι μας έχουμε στην τσέπη μας έναν τηλέφωνο. Και μπορεί να δούμε και να ακούσουμε και να διαβάσουμε χίλια πράγματα άσχημα. Και όχι μόνο από τα τηλέφωνα και από αυτά τα χίλια άλλα πράγματα που κυκλοφορούν που δεν ξέρω να σας τα περιγράψω. Αλλά τα ακούω και εγώ στις εξομολογήσεις των ανθρώπων που και που τα βλέπω και βλέπω και καταλαβαίνω πόση ευκολία αν έχει ο άνθρωπος σήμερα να καταστραφεί. Δηλαδή να χάσει την αγνότητα της ψυχής του, του νου του. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις καθαρό νου. Άμα δεν έχουμε καθαρό νου, τότε όλα γύρω μας μολύνονται. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, μια χτινοδία σε αυτό το θέμα. Ελάτε εδώ, έχει εδώ θέσεις, ελάτε εδώ μπροστά. Πάτε λίγο πιο μέσα έτσι και είπαμε, αν έχει κενές θέσεις στη μέση, παιδιά, παρακαλώ, γιατί έρχονται άνθρωποι και δεν έχουν που να πάνε. Μετακινηθείτε έτσι προς το κέντρο για να μείνουν άδειες θέσεις να μπορούν να καθίσουν αυτοί που έρχονται αργότερα. Αυτή η ακαθαρσία του μυαλού γεννά στον άνθρωπο πάρα πολλά κακά και πάρα πολλά προβλήματα πνευματικά. Βλέπετε, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να ακούμε τόσα πράγματα διαστροφικά, εσχρά, ανήθικα και διερωτάται κανείς μα τι γίνεται, ας πούμε, και σαν να μην ακούμε τίποτα. Σαν να μην ακούμε τίποτα. Έχουμε τόσο εξοικειωθεί πλέον με τις έννοιες αυτές και με τα δεδομένα αυτά που τα διηγούμαστε και δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Υπάρχει τόση εξοικείωση με την αμαρτία και με την φθορά που πολύ δύσκολο άνθρωπο να την καταλάβει. Και αυτή η φθορά του μυαλού μας φθείρει όλο το είναι μας και όλες τις αισθήσεις μας και τα μάτια μας και την αφή μας και την ακοή μας και τη γεύση μας και τη μύτη μας και όλα τα πάντα, τα πάντα. Όλος ο άνθρωπος φθείρεται και όλος ο άνθρωπος χάνει αυτή την καθαρότητα την οποία έχει ο άνθρωπος σε επαφή με το περιβάλλον του και με τους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό βλέπετε και παιδάκια ακόμα σήμερα και έχουν και το μυαλό τους κολλημένο στο πονηρό. Τι θα βγει με αυτά τα μικρά παιδιά και τι δυνατότητες πλέον θα έχουν, πραγματικά είναι απορίας άξιο. Κάθε χρόνο στις κατασκηνώσεις που έρχονται τα παιδάκια πάνω και βλέπω τι βλέπουν στα τηλέφωνα τους και σε εκείνα τα άλλα αυτά που κρατούν, τα iPad, πώς λέγονται, και κάτι άλλο, table, πώς λέγονται, tablet. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Τι είναι, άλλο πράγμα είναι από το iPad. Τι είναι? Άλλη εταιρεία. Α, είναι μάρκα, απλώς. Τι σημαίνει iPad? Διάσου μια και πάει κάτω. Τέλος πάντων, πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να
δώσει μια διέξοδο σε αυτήν την καταιγίδα των κατακλυσμών που φθείρει τις ψυχές των ανθρώπων. Πρόσεχε λοιπόν την περιέργεια των οφθαλμών. Να προσέχεις, λέγει, και στην ακοή τα λόγια και τα ακούσματα. Καμιά φορά, με έτυχε μια φορά να ακούσω κάποια παιδιά της εκκλησίας τι ανέκδοτα έλεγα. Και όχι μικρά παιδιά, να μπεις 14χρονοι, 15χρονοι, που τέλος πάντων ακόμα έχουν μια αναωριμότητα. Παιδιά μεγάλα, σοβαρά παιδιά, ας πούμε, 20, 22, 24 χρόνων. Και λέγανε σχρά ανέκδοτα, και ήταν παιδιά της εκκλησίας. Και του λέω, καλά, μα τι είναι αυτά τα οποία έλεγατε? Δεν με είδαν. Ήταν στο από κάτω μπαλκόνι και εγώ ήμουν από πάνω. Και δεν κρυφά άκουγα, τα έλεγαν δυνατά. Για να πω την αλήθεια, ήθελα να ακούσω κιόλας, να δω τι λένε. Εντάξει, να εξομολογηθώ και δημοσίως. Μα τι να σας πω, μετά τους είπα, ρε παιδιά, ας πούμε, μα πάτερ μου, έτσι τα λέμε. Καλά παιδιά, δεν είναι τα διεφθαρμένα παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Μα τόσο πολύ εξοικειωθήκεται, ας πούμε, με το να ανοίγεις το στόμα σου και να λες εσχρά λόγια, εσχρά ανέκδοτα, εσχρές κουβέντες, εσχρά υπονοούμενα, και δεν έχεις αίσθηση ότι αυτό το πράγμα σε βλάφτει, σε βλάφτει. Βλάφτει την ύπαρξη σου, βλάφτει την ψυχή σου, βλάφτει τη συνομιλία σου. Ακούεις καμιά φορά σε συνομιλίες, μιλούν οι άνθρωποι, υποτίθεται παρέα, ας πούμε, φίλοι, και μιλούν και βρίζει ο ένας τον άλλο συνέχεια. Τον βρίζει, δεν του λέει Κώστα, δεν του λέει Γιώργο, δεν του λέει... Του λέει χίλια δυο άλλα πράγματα. Έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, πήγε, λέει, ένα γαϊδουράκι, λέει, στα γενέθλια και είδε το καημένο που έλεγα χρόνια πολλά, ας πούμε. Ενθουσιάστηκε το γαϊδούρι και είπε να πάει και αυτό να χαιρετήσει. Και άκρυψε κλωτσιά και δεν κάνει τους όλους γυαλιά καρφιάτσι μέσα. Γιατί έτσι ήξερε. Δεν ήξερε να κάνει χειραψία το γαϊδουράκι. Εκφράζεται κλωτσώντας τον άλλο. Λοιπόν, διέλυσε το σπίτι και τα γυαλικά και τα τζάμια και τις πόρτες και τα παράθυρα. Έτσι είναι όταν κακομάθει ο άνθρωπος. Κακομαθαίνομαι να μιλούμε άσχημα. Κακομαθαίνομαι να βρίζομαι. Κακομαθαίνομαι να εσχρολογούμε. Κακομαθαίνομαι να απευθυνόμαστε στον άλλον άνθρωπο και να του προσάπτουμε, ας πούμε, εσχρολογίες. Άσχημα πράγματα. Και να γελούμε, ας πούμε. Και να γελούν και να... Τι είναι το πράγμα τώρα? Αθωότητα είναι? Απλότητα είναι? Τόση εξοικείωση, ας πούμε, με βρυσές, δηλαδή να βρίζεις τον άλλο και να το εκδηλώσεις τη φιλία σου και την αγάπη σου. Να προσέχεις λοιπόν από τα λόγια της ακοής και από τα τραγούδια. Και από τα τραγούδια. Πολλοί ρωτούν για τα τραγούδια. Εντάξει, ένα τραγούδι όταν είναι καλό. Τώρα μου πεις τι σημαίνει καλό, χάσαμε και την αίσθηση του καλού πλέον. Όπως καμιά φορά που έρχονται να εξομολογηθούν κάποιες κοπέλες και λέει, ένα φορά τη ρούχα σεμνά. Λέει, μα έχω τίποτε? Και κοιτάζει καημένη και θωρεί ότι φορεί τίποτε. Λέω, απλούστατα τίποτε. Τι να σου πω. Λοιπόν, να προσέχετε, λέγει, τα φορέματα, τα ρούχα σας, τις αισθήσεις σας, τις συνομιλίες σας, τις κινήσεις σας, τις χειρονομίες σας και κάθε εκδήλωση των αισθήσεών σας, ακόμα και την όσφρησή σας. Και να προσέχετε, γιατί όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος παρακινείται στην αμαρτία. Και σε όλα αυτά η απάντηση, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι να προσέχεις να έχεις σεμνότητα, να έχεις ταπείνωση, να έχεις καθαρότητα, να αποφεύγεις αυτές τις συναναστροφές. Να καταλάβεις ότι η δική μας ζωή δεν μπορεί να είναι όπως η ζωή του κόσμου τούτου.
τα δικά μας ρούχα, τα δικά μας τραγούδια, τα δικά μας λόγια, οι δικές μας συναναστροφές, οι δικοί μας τόποι, όλα όσα αφορούν τη δική μας ζωή, δεν μπορεί να είναι όπως όλου του κόσμου. Ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος που θέλει να αγωνίζεται και να ζει την εχριστό ζωή, πρέπει να έχει προσοχή. Πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν τόποι που δεν θα πάει. Υπάρχουν ρούχα που δεν θα φορέσει. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, τραγούδια που δεν θα τα πει. Δεν μπορώ να τραγουδώ ένα τραγούδι που υμνεί την αμαρτία, που υμνεί τον σατανά, που υμνεί την αυτοκτονία. Έτσι δεν μπορώ να τραγουδώ αυτά. Ξέρετε, παιδιά, ότι αυτές τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε στη Λεμεσό 7 αυτοκτονίες. Την Τρίτη και την Τετάρτη και σήμερα. Σε 3 μέρες είχαμε την Τρίτη 4, εχτές 2 και σήμερα 1. Και ο Θεός ξέρει. Σε 3 μέρες, 7 αυτοκτονίες. Δεν τις λέει το ραδιόφωνο, δεν τις λέει τα νέα, διότι απαγορεύεται από τον νόμο να αναφέρονται. Εμείς τις γνωρίζουμε διότι θα έρθουν κοντά μας να γίνει η κηδεία τους. Αλλά τι τραγωδία είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ακούεις τραγούδια που υμνούν την αυτοκτονία. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ούτε για αστείο ο άνθρωπο να μην λέει αυτήν τη λέξη. Γιατί και μόνο την πεις σαν αστείο θα σου βιδωθεί μες στο νου. Έχει δυστυχώς αυτή η λέξη, έχει μια δαιμονική ενέργεια. Αν την πεις ως αστείο θα σου βιδωθεί μες στο νου. Και θα έρθει η ώρα που θα βγάλει ρίζες και θα λειτουργήσει μέσα σου. Σαν διέξοδος. Γι' αυτό έλεγε ο Γέροντας ούτε για αστείο. Ο Θεός να φυλάει τον κόσμο πραγματικά. Αλλά όταν εξοικειωνόμαστε με αυτά όλα τα πράγματα, όταν ζούμε έτσι και ακούμε τραγούδια, λόγια, αστεία, πράγματα τα οποία μας εξοικειώνουν με όλες αυτές τις έννοιες τις τραγικές και διώχνουν τον Θεό από μέσα μας, πώς θα βγούμε πέρα, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε, παιδιά, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εμείς εκ του κόσμου ούκεστε. Εσείς, λέει ο Χριστός, δεν είσαστε από τον κόσμο αυτόν. Δεν πρέπει να είσαστε. Όχι γιατί περιφρονούμε τον κόσμο, όχι γιατί μισούμε τον κόσμο, όχι γιατί κόσμον εννοούμε τους αδελφούς μας, τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι αυτό που σημαίνει κόσμος. Κόσμος σημαίνει το σαρκικό φρόνημα. Ο κόσμος της αμαρτίας, ο μακράν του Θεού ευρισκόμενος άνθρωπος, ο μακράν του Θεού σκεπτόμενος και ενεργόν άνθρωπος. Αυτός είναι ο κόσμος, δεν είναι οι αδελφοί μας. Αυτά όλα είναι τα εξωτερικά, δηλαδή η απροσεξία των αισθήσεων, με λίγα λόγια, και η απροσεξία των κινήσεών μας και όλων αυτών. Αυτά βλάφτουν στην ώρα του σαρκικού πολέμου, ή αν δεν προσέχεις. Και ενώ έχεις πρόβλημα και ενώ πειράζεσαι, αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο σε όλα αυτά, σίγουρα θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Εσωτερική αιτία, λέγει, είναι αυτή που προέρχεται από την καλοπέραση. Όταν ο άνθρωπος είναι καλοπερασάκιας, έτσι τα θέλει όλα όπως τα θέλει εκείνος. Θέλει να καλοπερνά, θέλει να τα έχει όλα όσα επιθυμεί και όσα φαντάζεται ότι χρειάζεται και ότι δεν χρειάζεται. Και από τους λογισμούς του νου που μας έρχονται και από τις κακές μας συνήθειες και από τα πάθη, αυτός όλος ο πόλεμος ανάβει και προχωρεί και καταστρέφει τον άνθρωπο από την καλοπέραση, από την αδυναμία του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τους λογισμούς του. Έχει αδύνατο νου και δεν αντιμετωπίζει τους λογισμούς. Έχει κακές συνήθειες. Έχει υποταγεί τόσες πολλές φορές τα πάθη αυτά και έχει γίνει πλέον δούλος των παθών και των συνηθιών. Και βέβαια δεν λείπει από όλα αυτά η παρακίνηση και η παρουσία του εχθρού της σωτηρίας μας. Και η μεν καλοπέραση πρέπει να σκληραγωγείται με άσκηση
Και οι δε λογισμοί πρέπει να έχουν γυμνάσματα κατάλληλα με την ανάγνωση και την προσευχή. Και όταν σε αρχίσουν λέει, να σε πολεμούν οι λογισμοί αυτοί, τότε θυμίσου με το νου σου τον εσταυρωμένο Χριστό. Και μας δίνει ο Άγιος Νικόδημος μια ωραία διέξοδο από αυτήν την πλημμύρα των λογισμών. Όχι απλώς ότι κλείσε τη στρόφιγγα, αν μπορείς να το κάνεις. Αλλά σου λέγει πρώτα ασχολήθουμε τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, τα οποία είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον και τα οποία μιλούν για την εχριστό ζωή, για να βοηθηθεί η ψυχή σου να δυναμωθεί και να πάρει μια άνεση, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να αγωνιστεί περισσότερο. Προσπάθησε όμως, λέγει, και αυτή την ώρα των πειρασμών να στρέψεις το νου σου στο Χριστό και να αυξήσεις την αγάπη σου προς το Χριστό και να πολεμήσεις αυτούς τους σαρκικούς έρωτες με τον θεϊκό έρωτα. Ήλο των ήλων εκκρουόμενη, λέει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δηλαδή να βγάλεις από μέσα σου τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα του Θεού, να αγαπήσεις τον Θεό, να ενθυμηθείς την αγάπη του Θεού και να ασχοληθείς με την προσευχή και την επίκληση του Χριστού μας και έτσι με την αγάπη αυτή του Θεού και με την ανάμνηση των απείρων ευεργεσιών του Θεού. Αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο για να μπορέσει η ψυχή να πάρει άνεση και να δυναμωθεί πνευματικά και να αγωνιστεί περισσότερο. Και να πάμε και στο τρίτο στάδιο. Έπειτα λέγει, αφού περάσει ο πειρασμός, λέγει βέβαια περισσότερο Άγιος, απλώς εγώ τα λέγω λίγο πιο σύντομα για να μας πιάσει και ο χρόνος και να μην αφήσουμε κενό από το κεφάλαιο αυτό. Αφού περάσει ο πόλεμος, πρέπει να κάνεις το εξής. Βέβαια εννοείται ότι θα περάσει ο πόλεμος και δεν θα σε έχει φάει. Ας έχει φάει και ας έχει καμικό σκηνό, θα μετανοήσεις, θα πάνε εξομολογηθείς και θα δεις από πού έπεσες και να βάλεις εκεί την προσοχή σου και τα οχυρά σου. Λοιπόν, αφού λοιπόν περάσει ο πόλεμος αυτός, όσο και αν σου φαίνεται ότι είσαι ελευθερωμένος, μην νομίσεις ότι εγλίτωσες. Δεν εγλίτωσες. Θα έρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα επανέρχεται και ποτέ δεν πρόκειται να γλιτώσεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες και πάρα πολλά αίτια τα οποία θα έχουν μπροστά μας αυτήν όλη την περίπτωση να ξαναγεννηθεί και να ξανανακινηθεί ο πόλεμος αυτός, όπως την Πυρκαγιά, η οποία αναζωπυρώνεται και επανέρχεται αν ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό λέγει πρέπει να στέκεσαι με το νου σου μακριά από όλες εκείνες τις υποθέσεις και από τα πρόσωπα που έγιναν αιτία του πειρασμού και μη σκεφτείς ότι πρέπει να τα συναναστρέφεσαι, γιατί είναι τάχα συγγενείς σου ή φίλοι σου ή ενάρετοι άνθρωποι ή και ευεργέτες σου ακόμα. Τίποτα από όλα αυτά να μη σε κρατήσει, λέει, και να σου δώσει την εντύπωση ότι μπορείς να τα συναναστρέφεσαι, γιατί είναι καλοί άνθρωποι, γιατί είναι ευεργέτες σου, γιατί είναι φίλοι σου, γιατί ακόμα είναι και συγγενείς σου. Γιατί αυτό είναι μια πλάνη της κακής φύσεώς μας και παγίδα του πανούργου εχθρού του διαβόλου που μεταμορφώνεται και σε άγγελο φωντός για να μας βάλει στο σκότος. Ξέρετε, παιδιά, ότι εάν ένας άνθρωπος είναι τραυματισμένος από την αμαρτία, δεν μπορεί να γλιτώσει αν δεν κόψει κάθε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτό που οι πατέρες της Εκκλησίας το λένε τόσο έντονα και τόσους αιώνες πριν, και ασκητές άνθρωποι, ερημίτες όπως ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και να το εφαρμόσει η σύγχρονη θεραπευτική αγωγή, ας πούμε για τους εξαρτημένους ανθρώπους, για τα εξαρτημένα άτομα. Δηλαδή
Βλέπω ότι γίνεται, ας πούμε, στην Αγία Σκέπη. Πώς θεραπεύεται ένα παιδί εξαρτημένο από ναρκωτικά. Πρώτα απ' όλα κόβει κάθε επαφή με το περιβάλλον του, με το παρελθόν του. Κάθε επαφή. Ούτε τηλέφωνο. Τίποτα, καμία επαφή με κανένα. Ούτε με τη μάνα του, τη μαντέρα του, τη αδέρφια του, με κανένα. Για τουλάχιστον 4 μήνες. Εάν δεν κόψει αυτή την επαφή, δεν μπορεί να χτίσει ξανά τον εαυτό του. Και μετά, όταν τελειώσει όλο εκείνο το πρόγραμμα, που είναι σχεδόν όμοιο με όλη αυτή τη θεραπευτική αγωγή των πατέρων, τι του λένε, τώρα τέλειωσες, απεξαρτητοποιήθηκες, ξέρω εγώ, θεραπεύτηκες, αλλά δεν θα ξαναπάεις ποτέ στους τόπους που πήγαινες. Δεν θα ξανακάνεις ποτέ παρέα με τα παιδιά που έκαμνες παρέα. Δεν θα ξανασυχνάζεις ποτέ σε τόπους που συχνάζες. Γιατί απέδειξε η πράξη ότι παιδιά τα οποία είχαν και 5 και 10 χρόνια απελευθερωθεί από τα ναρκωτικά, όταν ξαναπήγαν στον τόπο που πήγαιναν, έπεσαν. Όταν ξαναμίλησαν με τους φίλους που μιλούσαν, έπεσαν. Ακόμα και στην πόλη. Ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά αλλάζουν και πόλη ακόμα. Μόνο και μόνο για να γλιτώσουν από όλες τις κακές εκείνες παραστάσεις. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο στον ίδιο χώρο να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί. Έχει θέλει μεγάλον αγώνα, τεράστιον αγώνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που να είναι στον χώρο της πτώσεως και με τα αίτια και τα πρόσωπα των πτώσεων και να μπορέσει να αντισταθεί και να σταθεί και να αγωνιστεί όπως πρέπει. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος, όταν περάσεις όλα αυτά και είναι ότι δεν έπεσες, μην ξεθαρέψεις, μην νομίσεις ότι εγλίτωσες και αρχίσεις πλέον να χαλαρώνεις και να συναναστρέφεσαι τα πρόσωπα και τα πράγματα και τους τόπους που ήταν προηγουμένως. Δεν θα γλιτώσεις. Τώρα τελειώνοντας λέγω, θα ίσως σκεφτεί κάποιος και να πει καλά, δηλαδή η πνευματική ζωή έχει αυτά όλα τα πράγματα, δεν είναι, ξέρω εγώ, κουραστικό αυτό, δεν είναι καταθλιπτικό, δεν είναι δύσκολο να αποκοπούμε από τα περιβάλλοντά μας και από τους φίλους μας? Κοιτάξτε παιδιά, μπορεί να φαίνεται έτσι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό για τον άνθρωπο. Όπως κάποιος που του λένε, ξέρω εγώ, κάνει γυμναστική και πάει να κάνει γυμναστική και βαριέται και κουράζεται και δρώνει και στάζει και κάνει και λέει κουράστηκα, αλλά μετά αισθάνεται μεγάλη ευεξία και ελευθερία και μετά θέλει συνέχεια να κάνει το πράγμα. Γιατί όσο πιο πολύ το κάνει, τόσο πιο πολύ αισθάνεται υγιής και δυνατός και σφρυγυλός. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, ελευθερώνεται. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, αναπνέει. Αναπνέει και ζει πνευματικά και έχει τεράστια ελευθερία μέσα του. Ενώ αντίθετα, όσο αμελεί και δεν νοιάζεται και αφήνει τον εαυτό του απρόσεχτον και έτσι χωρίς ιδιαίτερη προφύλαξη, μπορεί να του φαίνεται ότι θα κάνω ό,τι θέλω, τι ωραία να κάνω ό,τι θέλω. Τελικά τι κάνει όμως, σκοτώνει την ψυχή του. Σκοτώνει την ψυχή του, χάνει την πραγματική χαρά, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει νόημα. Γι' αυτό βλέπετε, έχω δει δηλαδή, το έχω παρατηρήσει ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελεία ελευθερία στον εαυτό τους και απροσεξία όσον αφορά τις σχέσεις τους, τις σαρκικές, και όμως συμβαίνει δύο πράγματα. Έχουν μηδενίσει παντελώς αυτές τις σχέσεις και τους είναι τελείως αδιάφορες και τους είναι τελείως άγευστες, ή το άλλο, τις έχουν θεοποιήσει με έναν τρόπο τόσο απέσιο και τόσο χτινόδη που έχασαν και το νόημα της. Όπως κάποιος που τρώει και δεν καταλαβαίνει τι τρώει. Μόνο τρώει, βάζει του πράγματα εκεί όπως το γουρούνι, που ό,τι έχεις, ό,τι περισσεύει, του το βάλεις και το τρώει. Και πατάτες και χόρτα και ξύλα και ό,τι τρώει τα πάντα. Δεν έχει γεύση. Δεν είναι σαν κάποιο που τρώει και καταλαβαίνει, τώρα τρώω ας πούμε ένα παγωτό, τρώω ας πούμε μια ντασινόπιτα, ξέρει τι τρώει και απολαμβάνει και λέει και δόξα σε ο Θεός. Τα τρώει όλα. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
χτινώδης, λένε οι πατέρες, νους αποστάς του Θεού, γίνεται χτινώδης. Έτσι μπαίνει μέσα αυτόν το, τα πάθη και βλέπεις ας πούμε αυτήν όλη τη σαρκικότητα σε κάθε έκφαση της ζωής του και βλάφτεται ο άνθρωπος και το αποτέλεσμα του άλλων είναι τελεία απόρριψη ας πούμε, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχει χαθεί κάθε αίσθηση ας πούμε ομορφιάς οποιοδήποτε πράγματος. Γιατί, διότι έχουν γευθεί κατά κόρον αυτήν όλη την δυσοδία των πραγμάτων και τους είναι αδιάφορο. Όπως κάτι νεκροτόμους, ρώτησα έναν νεκροτόμο που κάνει τους νεκρούς. Λέω, καλά και έχεις όρεξη και πάει και τρώεις. Λέει μου, λέει πάτερ μου, έχω την πίτα με τα σουβλάκια και αμή δίπλα, λέει, και τρώω. Μόνο που σκέφτομαι και αναολιάστηκα. Παναγία μου Χριστέ μου. Τόση είναι εξοικείωση με τα πτώματα, με τα κρέατα, με τα αυτά. Και να φάω, πάω μετά να φάω σουβλάκια. Στον αιώνα τον άπαντα. Εγώ και το χρώμα μόνο να μοιάζει. Και το χρώμα, μια φορά είδα ένα ποντικό ψουφισμένο. Και μετά τι είδα, τι είχε μαγειρεμένο στο μοναστήρι. Κάτι μανιτάρια, τα οποία είχαν το ίδιο χρώμα. Και από εδώ δεν μπορώ να τα φάω. Συνειρμικά, ο νους μου από μόνος του, βλέποντας είναι το μανιτάρι, αθυμούν και την ποντίκα αντιψοφισμένη είναι εκεί. Και ναι, δεν μπορώ να τη φάω. Πρέπει να σβήσω το νου μου, μην θυμούμαι των ποντικών εκείνων. Εντάξει, μπορεί να είναι λόξα δική μου, αλλά είναι μια κακή εξοικείωση, ας πούμε, που δεν είναι ωραίο πράγμα να χάνει ο άνθρωπος τα αισθητήριά του, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού τελειώσαμε. Έχουμε 5-10 λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ποιος κρατά το μικρόφωνο? Αντώνη, εκεί είναι ο Μάριος ο διδάσκαλος. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι βέβαια. Χαίρομαι που έκαμε την αντιπαραβολή με τους εξαρτημένους, γιατί στριφογυρίζαν για μένα στο μυαλό μου, ώστε να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τι λέτε. Ήθελα να επεκτείνω όμως την αντιπαραβολή λίγο. Οι εξαρτημένοι έχουν έναν τόπο που μπορούν να πάνε, να αποεξαρτητοποιηθούν και παρόλα αυτά όταν επιστρέψουν, πάλι πρέπει να προσέχουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτόν το πάθος, το σαρκικό. Και αν πάρω για το τελευταίο σας παράδειγμα με τους συνειρμούς, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να ξεφύγει. Πού μπορεί να πάει? Αν πάρουμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αν έφυγε στην Αίγυπτο πριν από τόσα πολλά χρόνια, στις μέρες που ζούμε, πού μπορεί να πάει ένας τέτοιος άνθρωπος? Μετά, ας θεωρήσουμε ότι υπάρχει αυτό το μέρος και καταφέρει να καθαρίσει το μυαλό του. Όταν επιστρέψει, έχετε ήδη πει ότι είναι τόσοι πειρασμοί, εικόνες, μπορεί πολύ εύκολα να ξαναδεί τέτοια πράγματα. Οπότε, πώς μπορεί να προσέχει τον άτομο? Ωραία η ερώτηση. Μου θυμίζει ένα παρόμοιο συλλογισμό που ρώτησαν κάποτε οι μαθητές των Χριστών όταν μιλούσε για τον πλούτο και του είπαν, Κύριε, εάν έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέεις, τις δύναται σωθεί είναι, ποιος μπορεί να σωθεί? Και τι απάντησε ο Χριστός? Πράγματι, παρά ανθρώπις τούτον αδύνατον. Με τη δύναμη του ανθρώπου μόνον είναι αδύνατον. Παρά δε Θεό δυνατά εστί, πάντα δυνατά παρά το Θεό. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού όλα είναι δυνατά. Και πράγματι αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Άνθρωποι που ήταν βυθισμένοι μέχρι εκεί που δεν λέγεται μέσα στην αμαρτία, με τη χάρη της μετάνοιας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία και τα μυστήρια και την προσευχή, πράγματι, ωσαν να απεκόπηκαν παντελώς και ζουν σε άλλον πλανήτη. Και άνθρωποι που ήσταν πρώτα τόσο πονηροί και τόσο ευάλωτοι,
λες και άλλαξε ο νους τους ολόκληρος και έγιναν αθώοι σαν μικρά παιδιά. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο ο σημερινός άνθρωπος, ο νέος, με τόσες δυνατότητες που έχει μπροστά του και τόσες προσβάσεις παντού να μάθει, να ακούσει, να δει. Τίποτα δεν είναι θέμα έναν κουμπί να πατήσει. Τίποτα άλλο δεν είναι. Μπορεί να βρει ό,τι θέλει, όποιον θέλει, όπου θέλει, όπως το θέλει. Τα πάντα μπορεί να δει. Και όμως ταυτόχρονα η δύναμη του Θεού είναι τόσο μεγαλύτερη που μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον επισκεφθεί ο Θεός και να τον εξαγάγει από εκεί που είναι και να τον μεταμορφώσει ολόκληρο. Θα μου πεις, εντάξει, και εμείς τι κάνουμε? Εμείς μένουμε στον αγώνα μας. Παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρέσει. Επικαλούμαστε το όνομα του Θεού με ταπείνωση και με μετάνοια. Και πιστεύουμε ότι όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού με μετάνοια και ταπείνωση και ζει μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν φταίνε οι τόποι, ούτε οι άνθρωποι γύρω μας. Τα πάθη μας που φταίνε και η αδυναμία μας φταίει. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς τοπικά να αλλάξει χώρον. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Θα πάθετε σαν εκείνη τη μικρή που τώρα είναι μεγάλη βέβαια κοπέλα στην Ελλάδα, που της είπα, λέει μου, στο σχολείο, ήμουν στο Άγιον Όρος τότε και ερχόταν μια οικογένεια, εξομολογείται όταν έβγαινε έξω. Του γέροντα μας άνθρωποι, και έρχεται το κοριτσάκι και μου λέει, πάτερ, στο σχολείο τα άλλα τα παιδάκια λένε κακά λόγια. Τι να κάνω εγώ? Άλλος αφελής. Εγώ λέω να κλείσει τα αυτιά σου, να μην ακούεις. Εννοούσα μην τα ακούεις. Κοίτα, με έκαναν έτσι. Μια ημέρα έφευγε από το σχολείο με την αδελφούλα της. Και μου λέει, έβγαινα έξω με την αδελφούλα μου, την τάδε ας πούμε, και λέγαν κακά λόγια. Και σκέφτηκα ότι καλύτερα κλείσω τα αυτιά της αδελφής μου που είναι μικρότερη, και έκλεισε τα αυτιά της αρφής της, αλλά εγώ τα άκουγα. Λοιπόν, άλλα ήθελα να της πω, το μωρό όμως κατάλαβε αυτό που του είπα. Όταν του είπα κλείς τα αυτιά σου με να ακούεις, έτσι κατάλαβε, παιδάκι, μικρό αθώ. Τι θα γίνει, πού θα πάμε? Πού να πάμε να κατοικήσουμε? Ζούμε μέσα στον κόσμο, μέσα στις προκλήσεις, ζούμε μέσα στα πράγματα όλα αυτά. Τι θα κάνουμε? Να βάλουμε τον Χριστό μέσα μας. Α, πάμε εμείς αλλού δεν μπορούμε. Πού θα πάμε? Όπου και να πάμε, μπροστά μας τα βρούμε όλα. Τα παίρνουμε και μαζί μας, βλέπετε τώρα. Όπου και να πάεις, παίρνεις μαζί σου τα μηχανήματά σου. Λοιπόν, να βάλουμε τον Χριστό μέσα μας. Όταν βάλουμε τον Χριστό μέσα μας, αυτός θα εξουδετερώσει όλα τα άλλα. Έτσι, ας κινηθούμε ταπεινά προς τον Χριστό και εκείνος είναι πατέρας μας, δεν θα μας εγκαταλείψει. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Μάρια. Συνήθως εσύ θέλεις πιο λεπτομερείς αναλύσεις. Έχει ένα άλλο που θέλω να ρωτήσει κάτι? Ναι. Έλα, Αντωνάκη, από χέρι σε χέρι. Δηλαδή, πάτερ, αν νομίζουμε ότι, όπως αυτός που θέλει να απεξαρτοποιηθεί, ότι παίρνει κάτι το υποκατάστατο, αυτό είναι πλάνη? Δηλαδή, να πάρει κανείς υποκατάστατο της αμαρτίας? Ναι. Ένεση. Ενώ για παράδειγμα να κάνει μικρότερη αμαρτία για να αποφεύγει τη μεγαλύτερη. Είναι, ξέρεις, σαν να κάποιον που λέει και παίρνω ναρκωτικά, παίρνω χόρτο. Και νομίζει το χόρτο που παίρνει είναι απλό. Και δεν είναι καθόλου απλό βέβαια, διότι πρώτα απ' όλα είναι ναρκωτικό 100% και δεύτερο θα του χαλάσει τον νου του και θα χάσει το λογικό του και θα γεμίσει με όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι συνεπακόλουθα. Η αμαρτία, γε μου, δεν έχει υποκατάστατα, ούτε εγγίζεις πάνω. Είναι όπως το ρεύμα.
έντισε πας το καλό, δεν πιάσε. Θα μου πεις ότι τώρα υπάρχουν πολλών ειδών αμαρτίες. Ας και αλέξω μια αμαρτία που είναι μικρότερη, λιγότερη, ή ξέρω εγώ. Έντα κοφκισούλα, λέω εγώ, να τελειώσει η υπόθεση. Να καθαρίσει ο νους μας, η ψυχή μας. Δεν γίνεται. Είναι, η αμαρτία είναι δηλητήριο. Είναι δηλητήριο. Εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος αγωνίζεται, ο Θεός βλέπει τον αγώνα του ανθρώπου. Δεν είναι ο Θεός δικαστής, ο Θεός είναι πατέρας, είναι γιατρός. Όταν αγωνιζόμαστε, μας βλέπει, μας παρακολουθά, χαίρεται που μας βλέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν τρομάζει ο Θεός τις πτώσεις μας, αν εμείς τις αντιμετωπίζουμε με ταπείνωση και με μετάνοια. Αν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και μετανοούμε, θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Να έχουμε την ελπίδα μας στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστώ. Γέροντα, πώς σχολιάζετε την κοινή προσευχή του Πατριάρχη με τον Πάπα? Πώς σχολιάζω? Ευτυχώς πλέον υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτά τα πράγματα και σε αυτές τις συναντήσεις. Έχω συνειδητοποιήσει και οι δικοί μας οι Ορθόδοξοι ότι αυτά τα πράγματα θέλουν πάρα πολύ προσοχή και ίσως και οι Καθολικοί έχουν γίνει λίγο πιο συνετοί. Σίγουρα η συμπροσευχή απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες. Βέβαια, ο Πατριάρχης και ο Πάπας απλώς απήγγειλαν το Πάτερ ημών μαζί, τίποτα άλλο δεν έκαναν. Ούτε στη λειτουργία, ούτε καμιά ανακολουθία, ούτε τίποτα απολύτως. Εγώ παρακολούθησα όλη την σκηνή εκεί, ας πούμε. Ευτυχώς ήμουν στις Βρυξέλλες όταν έγινε η συνάντηση του Πάπα και του Πατριάρχη και εκεί είχε τη δυνατότητα να δω όλη την πορεία της συνάντησης. Ήταν απλώς ομιλίες, λόγοι, προσκύνηση του Παναγίου Τάφου από κοινού και μια προσευχή, νομίζω, του Πάτερ ημών είπαμε μαζί. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Που είναι το ελάχιστο και εντάξει. Ας πούμε ότι είναι, ας πούμε, ανεχτόν. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι έχουν συνειδητοποιήσει πλέον και οι δικοί μας επίσκοποι που είχαν μια μεγαλύτερη ελευθερία παλαιότερα σε άλλες συναντήσεις πριν μερικά χρόνια, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η συμπροσευχή με τα ανθρώπων άλλων δογμάτων και άλλων θρησκειών δεν επιτρέπεται. Τώρα, κάποια εθιμοτυπικά και κοινωνικά πράγματα, εντάξει, ας πούμε, να δεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε ιερωμένων άλλης θρησκείας κτλ. Να το χαιρετήσεις τον άνθρωπο, να τον ασπαστείς, να τον περιποιηθείς. Θα του πιάσει τα μαλλιά, έτσι δεν είναι, άνθρωποι είμαστε. Ούτε και το Ευαγγέλιο μας επιτρέπει να περιφρονούμε και να υποτιμούμε τους άλλους ανθρώπους. Θα τους μιλήσουμε με αγάπη, με καλοσύνη, με ευγένεια, με τιμή, όπως έκαναν πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Όπως είναι οι λειτουργικές προσευχές, δεν γίνονται αυτές, δεν πρέπει να γίνονται. Αλλά και αν ακόμα κάνει λάθος ένας επίσκοπος, είτε είναι Μητροπολίτης, είναι Αρχιεπίσκοπος, είναι Πατριάρχης, οποιοδήποτε και αν κάνει λάθος, δεν σημαίνει αυτό ότι προδίδεται η Εκκλησία και αλλάζουμε την Εκκλησία επειδή ο Πάπας επίσης συμπροσευχήθηκε με τον Πατριάρχη ή με οποιονδήποτε. Προσωπικό του λάθος και προσωπική του ευθύνη. Δεν βλάφτει εμάς τίποτα. Εμείς παραμένουμε πιστοί στην Εκκλησία μας και προχωρούμε κανονικά με την Εκκλησία μας. Να μην κάνουμε το λάθος που κάνανε οι παλαιομερολογίτες, τάχα αγωνιζόμενοι για την Ορθόδοξη πίστη, στο τέλος έγιναν ήδη αιρετικοί και απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Με την πρόφαση ότι η Εκκλησία είχε πλανηθεί και είχε, ας πούμε, συμβιβαστεί με τον οικουμενισμό. Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω βασικά όταν, παράδειγμα χάρη, απαλλαγείς από κάποιες αμαρτίες, αειδιάσεις, βαρεθίστες, έθελε να τις ξανακάμεις, αλλά όταν ο νους σου ακόμα γίνει χειρότερος από τον καιρό που κάνεις τις αμαρτίες, ενώ η σκέψη σου διεφθαρθεί, πόσο καιρό να κρατήσω το πράγμα, γιατί μερικές φορές απελπίζεσαι και λέεις παρά σκέφτομαι έτσι, καλύτερα να πάω να κάνω την αμαρτία και κάνει. Είναι σαν κάποιον που ήταν λέμαργος και λέγε παρά να το σκέφτομαι, να το φάω και να τελειώνει η υπόθεση. Και μόλις το έτρωγε τέλειωναν οι λογισμοί, αλλά σε λίγο ξανάρχιζα. Σίγουρα ένας που υπέκυψε σε πάθη τέτοια θα έχει πολύ πόλεμο. Διότι πρώτα απ' όλα έχει όλες εκείνες τις εικόνες και τις γνώσεις μέσα του. Και πολεμεί και ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, ο οποίος δεν θα τον αφήσει ήσυχο. Αλλά εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και προσεύχεται και μελετά τον Λόγο του Θεού και κοινωνά και εξομολογείται, σιγά σιγά και απέχει από την αμαρτία, σιγά σιγά θα καθαρίσει το μυαλό του. Θα το βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός θα καθαρίσει το μυαλό μας. Δεν μπορούμε εμείς να καθαρίσουμε το μυαλό μας. Βέβαια, αν είμαστε αγωνιστές και σε μέτρα πνευματικά, και έχουμε δάκρυα και πένθος πνευματικό, καθαρίζει γρήγορα. Αλλά επειδή δεν έχουμε αυτά τα μέτρα, ας αγωνιστούμε στη μελέτη του Λόγου του Θεού, των βιβλίων των πνευματικών, στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, στην εξομολόγηση, και όσο επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, αυτό λειτουργεί θεραπευτικά σαν αντίδοτο. Έτσι, όσο επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού, αυτό και μόνο σιγά σιγά θα καθαρίσει το νου μας. Αλλά θέλει λίγη υπομονή. Να μην χάνουμε το θάρρος μας. Στο βάθος. Ευλογείτε, Γέροντα. Απλά τώρα έναν προβληματισμό θέτω, διευκρίνηση. Σε μια συζήτησή μας από μια επίσκεψη που είχαμε στο Άγιον Όρος, ένας ηγούμενος μας είπε ότι όντως εμείς μέσα στον κόσμο, μέσα στα αίτια, στις αφορμές, είναι δύσκολο, ας πούμε, να αντεπεξέλθουμε γενικότερα, και ένας λόγος που οι πατέρες ακολουθούν και τον μοναχισμό είναι για να αποφύγουν και τα αίτια του κόσμου. Ο προβληματισμός μου, άρα μέσα εμείς εδώ στον κόσμο, είτε θα πρέπει να ζούμε σαν μοναχοί μέσα στον κόσμο, είτε ακόμα και παντρεμένος να είσαι, κατά κάποιον τρόπο σαν να πρέπει να ακολουθείς μια μοναχική ζωή, λέω τώρα, ας πούμε, με τη σύζυγό σου, είτε θα πρέπει να εγκαταλείψεις τον κόσμο για να γίνεις μοναχός. Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρατε πριν. Απλά θέλω να πω ότι είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο μέσα στον κόσμο να αντεπεξέλθει κανείς με όλα αυτά τα ερεθίσματα γύρω μας. Τώρα το ερώτημα δεν ξέρω ποιο είναι, γι' αυτό είπα. Είναι... Ας απαντήσω εγώ που ήμουν και μοναχός, είμαι και στον κόσμο. Και ξέρω και τα δύο στρατόπεδα. Είναι δυσκολότερος ο αγώνας του μοναχού. Πολύ δυσκολότερος. Από ότι αυτού που είναι στον κόσμο. Τώρα γιατί και πώς, μη ζητάς εξηγήσεις. Αλλά σου λέω από την μικρή μου πείρα ότι ο αγώνας του μοναχού είναι δυσκολότερος. Απλώς ο μοναχός έχει κάποια υπέρ του, όπως είναι το πρόγραμμα της μονής, όπως είναι η αμεριμνία, όπως είναι ο χρόνος που έχει για να προσευχηθεί, για να μελετήσει, η λειτουργική ζωή της μονής, να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, τα Θεία Γεγονότα, όλα αυτά τα πράγματα που του παρέχει ο τρόπος ο μοναστικός. Αλλά έχει και μεγάλους αγώνες που δεν μπορεί να τους φανταστεί κάποιος που είναι στον κόσμο. Το θέμα δεν είναι να κοιτάζει ο ένας τον αγώνα του άλλου, αλλά ο καθένας τον δικό του αγώνα. Δεν νομίζω ότι διαφέρει ο αγώνας είτε εκεί είτε εδώ. Ασκητές πρέπει να είμαστε όλοι, όχι μοναχοί, ασκητές. Δηλαδή, ναι, είσαι έγγαμος, μα και στο γάμο χρειάζεται άσκησης.
Και δεν είναι λίγη άσκηση να κόβεις το θέλημά σου, να ανέχεσαι τον άλλον άνθρωπο, να ξεπερνάς την ιδιοτέλειά σου, να ξεπερνάς χίλια πράγματα την ημέρα και την ώρα και το λεπτό που έχεις μπροστά σου. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, μια μεγάλη άσκηση, καθημερινή και ανά πάσα στιγμή. Άρα αγωνίζεται, είναι ασκητής και ο εντοκός μου αγωνιζόμενος άνθρωπος και ο έγγαμος. Δεν σημαίνει ότι θα ζήσει σαν τον μοναχό, όχι. Θα ζήσει σαν ένας καλός έγγαμος, σαν ένας καλός σύζυγος. Δεν είναι άσκηση να πάω σπίτι και να είμαι κουρασμένο και να μην θέλω να μιλήσω κανενού και όμως να αγωνιστώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να μιλώ στη σύζυγό μου καλά, με γλυκά λόγια και να την ακούσω να, τι θέλει να μου πει και να κάτσω με εκεί να ακούω τη στιγμή που θα ήθελα να πάω να ξαπλώσω για μια ώρα και να μην δω κανένα μπροστά μου. Είναι άσκηση αυτό. Δεν είναι άσκηση να θέλω να πάω να κοιμηθώ και όμως λένε τα παιδιά και η γυναίκα μου όχι, θέλουμε να μας πάρεις περίπατο. Είναι όπως πιπαίνετε μόνοι σας. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τρίτη φορά να τους γυρεύκεις. Τα πάεις. Δεν είναι άσκηση όταν σκοτώνεσαι όλη μέρα και έρχεται ο γιος σου και σου λέει «Παπά θέλω 20 ευρώ γιατί ξέρω εγώ χάλασα το κινητό μου». Και εσύ σκοτώθηκες εκείνη την ημέρα να βγάλεις και τα 20-30 ευρώ. Αλλά τα δίνεις του παιδιού σου γιατί τα έχει ανάγκη, γιατί τα χρειάζεται. Άσκηση είναι. Δεν είναι άσκηση όταν περπατώ στον δρόμο και με βρίζει ο άλλος ή μου κόβει το δρόμο ή χίλια δύο πράγματα και με τσαλαπατά στη δουλειά, ας πούμε, και με αδικεί και μου πίνει το αίμα μου και κάνω υπομονή γιατί πρέπει να τον αντιμετωπίσω, πρέπει να τον αντέξω. Άσκηση είναι. Δεν είναι άσκηση όταν έχω προκλήσεις. Μου λένε, κοίταξε, πάμε στον τάδε τόπο. Και λες, όχι, θα πάω στον τάδε τόπο. Γιατί ξέρω τι θα πάθω αν θα πάω. Και δεν πηγαίνω. Και με κοροϊδεύουν και με ειρωνεύονται. Και με απορρίπτουν και με αποκόπτουν από την παρέα. Άσκηση είναι. Άρα λοιπόν ασκητές πρέπει να γίνουμε όλοι. Ασκητής είναι ο αγωνιζόμενος για τον Χριστό. Άλλον είναι άλλη παλέστρα του μοναχού και άλλη του εντοκόσμου χριστιανού. Δεν μπορεί κανένας εκ των δύο αυτών να πει «εγώ είμαι καλύτερος και εγώ είμαι χειρότερος». Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο που αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας σώζει και τον μοναχό η Εκκλησία το σώζει. Και τον εντοκόσμο πάλι η Εκκλησία το σώζει. Δεν μας σώζει ο μοναχισμός μόνο. Έτσι, δεν μας σώζει μόνο ο μοναχισμός. Αν ο μοναχισμός δεν είναι ενταγμένος στην Εκκλησία, μέσα στη χάρη της Εκκλησίας, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην ασκητική αγωγή της Εκκλησίας, δεν σώζεται κανείς έτσι. Και ο μοναχός κινδυνεύει να απολεστεί. Έχετε δει στα μοναστήρια τοιχογραφίες, κάτι σκάλες που βγαίνουν οι μοναχοί και πάνε να βγουν και πάνε κάτι διαβολάκια, τους αρπάζουν και χλάπα, τους τρώει ο άλλος σαν το λοκούμι από κάτω. 10 βγαίνουν, ένας μπαίνει. Οι άλλοι πού πάνε. Γι' αυτό όπου είμαστε εκεί θα αγωνιστούμε. Είμαστε στον κόσμο, είμαστε νέγαμοι, θα αγωνιστούμε με τα δεδομένα που έχουμε. Είμαι μοναχός, μάλιστα, θα αγωνιστείς ως μοναχός. Γιατί επέλεξες να γίνεις μοναχός, θέλοντας αυτόν τον τρόπο ζωής και αυτού του είδους των πνευματικών αγώνα. Τον επιλέγω εγώ. Εσύ επέλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής. Αυτήν τη γυναίκα επέλεξες. Αυτήν τη σύζυγον έπιασε και πήγες μπροστά στον Θεό και είπες «αυτή είναι η γυναίκα μου». Είναι μεγάλη ευθύνη αυτό. Και την εστέφθηκες αυτήν τη γυναίκα, την εφόρεσες πας στο κεφάλι σου. Αυτό σημαίνει στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού. Τι σημαίνει, τη φορά στο κεφάλι του. Τώρα, Στεφάνι εφόρησες, Κάσκαν εφόρησες, τι εφόρησες, σαν είσαι στο νου σου προηγουμένως. Αλλά λέει ο Παύλος, δέδεσαι γυναική, μη ζητή λύση. Μη ζητάς λύση, λέει ο Παύλος, μη ψάχνεις άλλα πράγματα. Ο κάθε ένας για μου εκεί που είναι μπορεί να αγωνιστεί. Και χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία βραβεύει τον άνθρωπο. Έχουμε δει μέσα στον κόσμο χαριτωμένους ανθρώπους, γεμάτους χάρη. Έχω δει αρκετούς, πάρα πολλούς.
Έχω δει ανθρώπους μέσα στον κόσμο, εγγάμους με παιδιά και με εγγόνια, που άκουσα από αυτούς εμπειρίες τις οποίες άκουγα από τον παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια και από μεγάλους ησυχαστές του Αγίου Όρους. Και είδα και μοναχούς που ήταν χειρότεροι και από κοσμικούς. Και ντράπηκα. Και για τον εαυτό μου και για τους αδελφούς μου. Δεν μας σώζουν τα εξωτερικά σχήματα, εμείς τι κάνουμε, όπου και αν είμαστε. Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή μας, παιδιά, τώρα παίρνουμε ένα άδεια, είναι καλοκαίρι, θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Α, δεν σας λέω, διότι είναι μυστικό. Λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη θα είναι η επόμενη συνάντησή μας, έτσι. Η ώρα 8.30 πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά. 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα είμαστε εδώ. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Καλό καλοκαίρι.